Καζάνι έτοιμο να εκραγεί, θυμίζει ο χώρος της εστίασης και στην Κρήτη, με φόντο τις συζητήσεις των τελευταίων ωρών γύρω από τους περιορισμούς και τα όποια τεστ θα κληθούν να υποβληθούν οι εμβολιασμένοι, ώστε να κάνουν ρεβεγιόν σε κλειστούς χώρους. Και ενώ οι τελευταίες ανακοινώσεις κάνουν λόγο όχι για υποχρεωτικό rapid, αλλά για δωρεάν self-test σε όλους, το κλίμα στην αγορά έχει ήδη παγώσει, με τους επαγγελματίες της εστίασης να μιλούν για νέο πλήγμα εν μέσω εορτών, μιας και κρατήσεις στα καταστήματά τους έχουν φρενάρει για τα καλά. Είναι ίσως τα χειρότερα Χριστούγεννα που διανέμει η εστίαση αυτή τη χρονιά στο Ρέθυμνο. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο σκηνικό. Τα περισσότερα καταστήματα τα δικά μας είναι κλειστά. Ελάχιστα θα ανοίξουν και ελάχιστα μάλιστα θα βάλουν εορταστικά μενού. Έχει δημιουργήσει μια κακή ψυχολογία και κάτι το πολύ αρνητικό όσον αφορά τον κόσμο που θα έρθει, αν θα έρθει. Ήδη έχουν παγώσει οι κρατήσεις, περιμένουν την οριστικοποίηση των ανακοινώσεων για να δούμε τι θα γίνει. Ό,τι και να γίνεται πάει πάνω στο κεφάλι της εστίασης, όλα είναι αρνητικά, σε όλα επηρεάζει ο κόσμος, σε όλα, είναι, όλα αυτά είναι αρνητικά και δεν θέλει πλέον να βγαίνει και ούτε να πηγαίνει στην εστίαση. Μουδιασμένοι και επιφυλακτικοί και οι ίδιοι οι πολίτες, οι οποίοι μη γνωρίζοντας τελικά τι τους ξημερώνει για τις εορταστικές τους εξόδους, προσανατολίζονται να κάνουν ρεβεγιόν κατοίκων. Νομίζω ότι ο κόσμος θα περιοριστεί στα τα του οίκου του και θα επηρεαστεί πάρα πολύ η εστίαση και η αναψυχή. Και θα το δούμε στις επόμενες μέρες, αυτό είναι σίγουρο. Παιδιά, η εποχή έτσι που δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Πρέπει να προσέχουμε. Πρέπει να προσέχουμε. Δηλαδή, εγώ το καταλαβαίνω και τα δικαιολογώ όλα αυτά τα μέτρα. Την ίδια ώρα, οι καμπάνες που έπεσαν τελευταία και για την καταπάτηση του αντικαπνιστικού νόμου, ο οποίος ατόνισε την περίοδο της πανδημίας, προκαλεί νέο πονοκέφαλο σε επαγγελματίες και θαμώνες καταστημάτων. Θα έπρεπε να τιμωρείται ο παθητικός φταίχτης, τιμωρείται κατά μέγα μέρος ο εστιατόρας, ο οποίος μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα εκείνη τη στιγμή να δει τι συμβαίνει στη σάλα του ή στο χώρο του, έτσι, και κάποιος που κάνει αυτήν τη χρήση να του δημιουργήσει πρόβλημα. Όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί είναι αρνητικό για την εστίαση, με τα γνωστά αποτελέσματα που βλέπουμε στα άλλα καταστήματά μας. Όπως σέβομαι εγώ τα δικαιώματα των αντικαπνιστών, να σέβονται και αυτοί, να έχουμε και εμείς το χώρο μας, να μπορούμε να κάνουμε ένα τσιγάρο. Εύχομαι να περάσει όλο αυτό το άσχημο που μας έχει βρει και να πάνε όλα καλά. Τέλος, με σκεπτικισμό και από τις δύο πλευρές αντιμετωπίζεται και το θέμα της μετάβασης στην πράσινη εποχή, που θα αφήσει πίσω ότι στα πλαστικά μιας χρήσης, αφού από την πρωτοχρονιά θα έρθει καπέλο ολίγων λεπτών σε τρόφιμα, ποτά και φυσικά σε καφέ που θα σερβίρεται σε πλαστικά προϊόντα.